Όλη τη νύχτα διήρκησαν οι νεροποντές, οι κεραυνοί και οι καταιγίδες στο πλαίσιο της κακοκαιρίας Αυγή, που άρχισε ήδη να εμφανίζει σημάδια υποχώρησης. Σε όλη την Κρήτη καταγράφηκαν κατά τόπους αυξημένα ύψη βροχής, με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών να δίνει για το Ηράκλειο βροχή που έφτασε τα 38 χιλιοστά. Αθρηστικά πάντως, η ανάγκη για νερό μετά την παρατεταμένη ανομβρία και εν τέλει η επίτευξη να ενισχυθούν οι υδροφόροι ορίζοντες, φαίνεται ότι σταθμίστηκαν ως σημαντικότερες από τα όποια περιορισμένα, όπως αποδείχθηκε, προβλήματα εκδηλώθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις. Στη Λοφούπολη και στο δρόμο προς την Καλλιθέα σημειώθηκαν μικρής έκτασης κατολισθήσεις που αποκαταστάθηκαν από συνεργεία. Ευτυχώς και στις δύο περιπτώσεις δεν απειλήθηκε κίνδυνος, αν και στο δρόμο προς την Καλλιθέα μια ισχυρότερη νεροποντή ίσως οδηγούσε τις πέτρες που μετακινήθηκαν σε σημείο που θα δημιουργούσε πρόβλημα στα οχήματα στο ρεύμα από Καλλιθέα προς Ηράκλειο. Συνεργεία του Δήμου παρακολουθούσαν συνεχώς την πορεία της βροχόπτωσης και του νερού στις Ιρλανδικές διαβάσεις στον Κατσαμπά και την περιοχή του Κορώνη Μαγαρά, προκειμένου να απαγορεύσουν την κυκλοφορία, εάν αυτό απαιτούνταν, στην περίπτωση που τα νερά απειλούσαν την ασφάλεια της κυκλοφορίας. Πάντως, σε περιοχές όπως ο Γιώφυρος, πλημμυρικά φαινόμενα εντοπίστηκαν για λίγες ώρες και κυρίως σε δρόμους που είναι γνωστό ότι πλημμυρίζουν όταν εκδηλώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Την ίδια ώρα, ωστόσο, δεν έλειψαν και οι περιπτώσεις που σε ρέματα στις ανατολικές περιοχές κυρίως του Δήμου Ηρακλείου, οι βροχοπτώσεις έφεραν στην επιφάνεια τον κίνδυνο για πλημμύρα, αν οι βροχοπτώσεις επέμεναν περισσότερο. Είναι βέβαια, αυτό το πράγμα δεν πρέπει να υπάρχει. Είναι αλήθεια αυτό. Αν είχε περισσότερο νερό, θα έχει πλημμυρίσει εδώ πέρα. Μπαίνει στο σπίτι μας. Εγώ μένω εκεί πέρα και μπαίνει το νερό στο σπίτι. Ανεβαίνει πάνω στην αυλή μας. Κάπως έτσι δημιουργούνται οι τραγωδίες. Από αυτά. Πρέπει να καθαριστούν τα ρέματα. Αν είχε παραπάνω νερό, τι θα γινότανε? Θα πνιγότανε, παιδιά, θα πνιγότανε. Στον Κατσαμπά, κάτοικοι και περαστικοί, βλέποντας από τραπέζια μέχρι και παράθυρα μέσα στο ρέμα, μάλλον αναστατώθηκαν, μιλώντας για ένα σημείο που συχνά πλημμυρίζει, προκαλώντας προβλήματα στους κατοίκους. Αυτό είναι συνέχεια. Παίρνουμε να έρθουν να φτιάξουμε τις σωλήνες, να μαζέψουν πράγματα, κορμούς και μηχανάκι έχουμε βρει. Σε ένα διαφορετικό μέρος στις ανατολικές γειτονιές του Ηρακλείου βλέπετε το ρέμα που κατεβαίνει, φέρνοντας τα νερά από τη βιομηχανική περιοχή. Στην πορεία βλέπετε τι όγκο σκουπιδιών συναντάει. Το συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται πολύ κοντά στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου και κάτω ακριβώς από το κλειστό στα δύο αωράκια, στο οποίο πάντως, εκτός από το ότι δεν φαίνεται να έχει καθαριστεί, αν και υπάρχει πινακίδα για απαγόρευση ρήψη σκουπιδιών, αυτά δημιουργούν σωρούς ανατακτά χρονικά διαστήματα. Ποιο θα πετάει αυτά? Πάντα υπάρχει πρόβλημα, επειδή εγώ έχω ξανασταματήσει τυχαία σε βροχόπτωση. Και σταμάτησα, είχα ειδοποιήσει την αστυνομία και μέχρι να έρθω περιπολικό είχα σταματήσει για να μην περνάει ο κόσμος. Και ήταν μεγάλος όγκος σκουπιδιών και τότε που δεν βοηθούσε. Συνήθως ο όγκος συσσωρεύεται εδώ από κάτω ακριβώς, αλλά είναι επικίνδυνο την ώρα που περνάς, μπορεί να χτυπήσει κάτι το όχημα, οτιδήποτε.